Την κυρία Μπόμπη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές που μας ακούνε. Μια δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα για εσάς. Φαντάζομαι καμιά δεν ήταν εύκολη από πέρσι μέχρι σήμερα. Έτσι κι αλλιώς τα δύσκολα έχουν περάσει. Τώρα, ό,τι και να έρθει πια δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν πέρσι. Είχατε μιλήσει μαζί με τα παιδιά σας. Τι ώρα ακριβώς? Ξεκινήσαμε να μιλούμε από τις 4.30. Αλλά συνέχεια μιλούσαμε με τον Μίλτον και τον Χρήστο. Και στις 4.39 συγκεκριμένα είχαν αρχίσει να γίνονται οι μικροεκρήξεις. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έγιναν αυτά που θέλατε να γίνουν αυτόν τον χρόνο ή πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν? Το θα πρέπει. Αν γνωρίζαν το χρέος και το πρέπει, θα το έπραταν. Από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος, μια ομάδα ανθρώπων, δεν έχουν γνωρίσει τα πρέπει τους και περνάει ο καιρός, περνάει ο χρόνος και τα χρόνια, τότε τι να σας πω εγώ. Είναι όπως ένα χρέος που το βάζουμε στην τράπεζα και δεν το πληρώνουμε. Δεν μειώνεται, αυξάνεται. Και αν ήξερα και είχαν ένα δείχτη νοημοσύνης κάποιου μέσου ανθρώπου, δεν θα καταλήγαμε στην ανθρωποκτονία των 13, αλλά και στην αυτοκτονία του κυπριακού λαού στο θέμα της οικονομίας. Τι να σας πω. Οδηγόμαστε στην καταστροφή. Παλιά έλεγα στα παιδιά μου ότι άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Και η δίδυμη στην Κυφσιάρα μου τραγουδούσε και μου έλεγα «Μάμα, άσε με να κάνω λάθος». Και τότε τους έλεγα «Ναι». Τελικά, λάθη είμαστε ανθρώπους να κάνουμε. Δηλαδή, από τα λάθη μας να βγει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Βρεθήκατε το πρωί στο σημείο της έκρηξης, κυρία Χριστοφόρου. Και χθες ήταν η μέρα που τα παιδιά σας τα απολύονταν. Μάλιστα. Κουράγιο. Καλή δύναμη. Κουράγιο και σε όλον τον κυπριακό λαό, γιατί τα δύσκολα για τον κυπριακό λαό δεν ήρθαν ακόμα. Με αυτά τα μυαλά που έχουν οι καπεταναίοι μας, μας περιμένουν, πιστεύω, χειρότερα. Μάλιστα. Κουράγιο, κουράγιο, ψυχραιμία για να φύγετε από τα δύσκολα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που για έναν ολόκληρο χρόνο ήσασταν δίπλα μας με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν ξεχάσετε εσείς το Μαρί, τότε θα ξεχάσει και ο κόσμος. Όχι, δεν θα το ξεχάσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Μπόμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.